τι θα ακούσουμε τώρα. Σοφία μου, για πες μας, πώς σου φαίνεται σήμερα η μορτασία? Πάρα πολύ record. Super rain. Τέλεια. Love. Και βάψες και αυτό το... Αυτό. Ναι. Αυτό ήταν ασημένιο. Δεν ήταν μαύρο που φορούσε. Άλλο είναι εκείνο. Αυτό είναι λίγο πιο κοντό. Okay, thank God. Είμαστε εκτεμένοι το στράουσες. Μου αρέσει αυτό που είναι και χρυσό και μου αρέσουν τα γάντια. Honestly, το μόνο έντονο like πράγμα που ήταν να αλλάξω είναι τα παπούτσια. Ήτανε με ανοιχτή φούστα, με σόρουχο εδώ πέρα και φοβήθηκα ότι θα βγω εκτός concept με το μαύρο και το άλλαξα τελευταία στιγμή. Καλά που βάλεις κάτι ασημένιο. I just δεν μου αρέσει like, το σχέδιο. Ναι. Και το πατρόν. Ναι. Δεν ξέρω τι άλλο ήταν να βάλω. Έπρεπε να είναι κάτι chunky, for ναι. Sure. Κάτι με τεράστιο φιάπα, I think. Okay. Αλλά τα υπόλοιπα μου αρέσουν. Θα σου βάλω και εσύ τρία σήμερα. Maybe σήμερα είναι για τις τρίες. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Τρία, μόρτα τρία. Και πάμε τώρα στο Δημήτρη. Γιατί φωτογράφηση καταρχάς σε εργοστάσιο παλιό με σύρματα και πηγαίνεις έτσι. Και δεν έχεις σχέση τώρα αν είσαι εντάξει. Εσύ μπορεί να πάρεις να φωτογραφήσεις όπου θέλεις, αλλά... Για την αντίθεση. Δεν σας αρέσει σαν εικόνα. Καθόλου. Ή καθόλου. Από το χρόνια πίσω. Τι έχεις φτιάξει. Δηλαδή, όταν άκουσες μεταλλικά, mixed metallics, είπες μέσα σου, όχ, τη βάψαμε ή όχ, τα βάψαμε. Τα βάψαμε. Σε πώς εμφανίζεις τα βάφη συνέχεια. Σε όσες ταιριάζει. Ωραία, κοίταξε. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια δεν είναι για ένα. Για να σου είμαι πολύ ειλικρινής. Δηλαδή, έχεις κάνει μια προσπάθεια, έχεις βάψει πάλι, έχεις κάνει μια ωραία σιλουέτα, έχεις βάλει τα σύρματα. Αν μη τι άλλο, κατανάλωσες φαιαία ουσία να φτιάξεις ένα outfit. Και απορώ γιατί οι συμπαίκτριές σου σου βάζουν. Ναι, ναι. Να βάψουμε κι εμείς τότε, για να μην μας βάζουν ένα, εννοείται. Κοίταξε. Δε... Άλλο να βάφεις και να τα κάνεις ό,τι να είναι, και άλλο να φτιάξεις μια σιλουέτα, να έχει ένα ενδιαφέρον. Μια σιλουέτα να, που είναι τεράστια η φούστα και είναι. Ποια είναι η σιλουέτα καλά, εν τω μεταξύ για τη φούστα φταίς εσύ γιατί είχα άλλη που μου έκανε. Εγώ δεν το χτύπα. Όχι, εντάξει, κοίταξε. Εγώ για καλό σου το είπα. Το ξέρω ότι δεν έχει κάνει σιλουέτα. Όταν... Μην τρελαθούμε. Okay, listen. Η μορτασία όταν θέλει κάτι και δεν μπορεί να το έβρει ακριβώς έτσι που το θέλει, τα βάφει. Καλά κάνει. Εγώ προτιμώ μια παίκτρια να έρθει. Ένα λεπτό. Εγώ προτιμώ μια να έρθει εδώ και να μας πει εβάψα όλα, παρά να μας πει ότι δεν μπορώ να τα εύρω, δεν μπορώ να τα εύρω. Είπε και τον είμαι χατζιά, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Κάμε το μόνη σου καλό. Παρ' όλα αυτά, εγώ επιμένω δεν είναι για ένα. Δεν είναι για ένα. Βάλε εγώ ένα γι' αυτό. Ναι, και η Ελεάνα. Έβαλε. Δεν είναι για ένα. Δηλαδή και δεν μπορεί να συγκριθεί το δικό σου outfit με αυτό. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Θες να το εξελίξουμε, να το προχωρήσουμε και μπορεί. Καθόλου, εσείς ξέρετε απλά καλύτερα. Δεν θέλω ότι είναι για ένα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει τώρα προς το τέλος που περνάει και πλησιάζουμε προς το τέλος αν έχει αλλάξει κάτι μεταξύ σας. Απλά θεωρώ ότι κάποια κορίτσια είναι πολύ αυστηρά χωρίς λόγο. Αν ήθελες να το εξελίξεις και άλλο, θα μπορείς να κάνεις και μεταλλικά στα μάτια, στο make-up, κάτι στο μαλλί. Okay. Ναι. Να το κάνεις πιο πολύ. Αλλά τουλάχιστον είναι μια προσπάθεια, δεν είναι για ένα. Ας πούμε είναι τουλάχιστον για ένα-δύο. Όχι για ένα. Εντάξει. Για ξυπνήστε λίγο εκεί. Για να δούμε τώρα γιατί έχει να πει ο Στέλιος γι' αυτό. Αυτό το ασημί χρυσό ήταν το πιο αναμενόμενο. Ναι. Σε κάποια άλλα κορίτσια που κάνανε μια δουλειά με ρούχα που βρήκανε, π.χ. Αμάντα, το ακούω. Σε σένα που τα έβαψες όλα, γιατί δεν το πήγες λίγο πιο δημιουργικά? Η αλήθεια είναι ότι γενικά περίμενα σήμερα πιο δημιουργικές εικόνες. Γενικά. Ναι. Όχι μόνο από σένα. Όσο μιλάς, μπορώ να δοκιμάσω κάτι, τη βλέπω τόση ώρα. Τις λάμπες τις Χριστουγεννιάτικες θα τις δώσεις? Όχι, καλέ. Α. Να αλλάξω κάτι στο ντύσιμο. Το βλέπω. Λέω μήπως ήταν πιο ενδιαφέρον να αποκτούσε ερβεστέλιο μου, αν και εσύ στα πατρών είσαι πιο ειδικό. Εδώ λίγο πιο όγκο και αυτό στο πλάι. Εδώ και άνοιξε τα. Άνοιξε. Γιατί κάντε κολλάει στο. Να έχουν ένα όγκο, κάτι. Άνοιξε και εδώ λίγο να έχει ένα όγκο πιο παραπάνω. Δεν φαίνεται τίποτα, μια χαρά. Ναι. Για δες. Δεν ξέρω. Ήταν πολύ στενά. Εντάξει, όλα. Είναι ούτως ή άλλως πολύ στενά όλα. Έχει πάρει αέρα. Αλλά τέλος πάντων, φεύγοντας λοιπόν από το θέμα του χρώματος, που το βρίσκω λίγο αυτό. Ωραία. Όχι κακό, αλλά λίγο.
Και σε, από άποψη όγκου και άποψη όγκου, μου φαίνεται λίγο. Δηλαδή έπρεπε όλα να είναι πολύ μεγαλύτερα. Να κρατήσει την πανοπλία που έβαλε από μέσα, οκ. Okay. Δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, αλλά οκ, okay, μια χαρά ωραία. Να ήταν, έφερε αυτό το Rick Owens vibe που σου λέει και η Σοφία, σε μικρογραφία. Κάπως να γίνουν τα πρώτα. Ήθελε μία μελέτη. Αυτό είναι λίγο πρόχειρο. Να. Όχι κακό, αλλά πρόχειρο. Είναι λίγο. Αυτά είχα να πω. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Δύο. Ευχαριστώ. Καλύτερα πέρασε από εδώ παρά από εκεί. Ναι, πραγματικά. Αν με ρωτάς. Πήρε και στο αστεράκι σου να μην έρχονται όλα τα φώτα αυτά για να σου πω και την τελική βαθμολογία. Η οποία είναι πια. 1,9 και 2, 3,9, 6,9, 8,9. Και μπράβο σου και συγχαρητήρια. Μπορείς να επιστρέψεις. Ευχαριστώ.